και τις περιθάλπτουμε στην Αίγινα, στο νοσοκομείο. Φροντίζονται μετά, εκπαιδεύονται να πετάνε, να τρώνε και ήρθε η μέρα που να πάνε ελεύθερα στη φύση τους πάλι. Πόσο είναι η γερακίνα? Η γερακίνα πόσο χρονών είναι? Ναι. 3 χρονών είναι σίγουρα. Και πόσα χρόνια ζει? Αυτή 30-35, αλλά επειδή στη φύση υπάρχουν ατυχήματα, βεβαίως. Συνήθως από έλλειψη τροφής, αν και αυτά αν χτυπηθούν, μπορούν να τρώνε και μερμήγκια και έντομα. Τι τρώει τώρα η γερακίνα? Τρώει 3.500 ποντίκια το χρόνο. Το χρόνο? Το χρόνο. Καθαρίζει την περιοχή. Και εκεί που την είχατε και την θεραπεύατε, τι νοσηλεύοντα? Εμείς δεν δίνουμε ποντίκια, μας δίνουν, ας πούμε, λιγμένα, επιστροφές από κατεψυγμένα και κρύβουμε πάνω κόκαλο σουπιάς για ασβέστιο να ενισχύσουμε την τροφή και τις ταΐζουμε. Άλλοι σε ζωολογικούς κήπους που δεν το συνιστούμε δίνουν ζωντανά ποντίκια και τέτοια. Θα την αφήσουμε, παιδιά, τι θες? Μαζευτήκαμε σήμερα έξω από το μοναστήρι της Φανερωμένης για να κάνουμε άλλη μία απελευθέρωση σε 4 γεράκια και 2 μπούφους οι οποίοι θα απελευθερωθούν αργότερα σε δάσος, επειδή είναι νυχτόβια. Θα θέλαμε να μας πει τις εντυπώσεις του ο δεσπότης μας. Είμαστε σήμερα πολύ χαρούμενοι εδώ στη Λευκάδα, διότι μετά από ένα χρόνο και πάλι γίνεται η απελευθέρωση αγρίων πουλιών εδώ της περιοχής μας. Πέρυσι, αν ενθυμίστε, είχε γίνει αυτή η εκδήλωση στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, στην Ιγιάννα, και φέτος έγινε εδώ έξω από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Πεφανερωμένης, μαζί με όλα εδώ τα παιδιά που ευρίσκονται αυτή την περίοδο στην κατασκήνωσή μας. Παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες δικές μας, της Λευκάδος, και εισέπραξαν αυτή τη χαρά να ζήσουν αυτή την ωραία σκηνή με τα πουλιά αυτά τα οποία απελευθερώσαμε. Ήταν μια ωραία εκδήλωση. Συγχαίρω και επαινώ κατά πρώτον την πρόεδρο εδώ του Σωματείου των Ζωοφύλων της Λευκάδος, καθώς επίσης και τον αγαπητό κύριο Μήτρο, που προέρχεται από το κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων της Αίγινας, που και πέρυσι ήταν κοντά μας και σήμερα είναι κοντά μας στην απελευθέρωση αυτή. Τον ευχαριστούμε και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες και σε εκείνον αλλά και στο κέντρο της περίθαλψης που φιλοξένησαν αυτά τα πουλιά της περιοχής μας, τα οποία τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, τα προστάτευσαν για αρκετό χρονικό διάστημα και σήμερα επανήλθαν ήδη θεραπευμένα από εκείνους στον τόπο τους.
παιδιά. Μαριλένα, Φελισσή, για πηγαίνετε από εκεί. Έλα. Έλα, Μαριλένα, Φελισσή, πηγαίνετε. Να τα μολύσει η Φελισσή ή Μαριλοφελισσή. Μαζί, μαζί. Όχι, όχι.